Γιατί μας ήρθε ένα θέμα για την Καλλιθέα. Εκεί οι κάτοικοι έχουν θέμα και ζητούν να τοποθετηθεί φωτεινό σηματοδότης σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος βρίσκεται ήδη εκεί. Θα μας δείξει πού είναι και τι απαντήσεις έχουμε πάρει από τους αρμοδίους τους περίφημους. Έλα, Λευτέρη. Καλημέρα. Σκεφτόμουν το πρωί να κάνω bungee jumping γιατί ήθελα να κάνω κάτι παράτολμο, αλλά ο κύριος Γιώργος Παναγιωτακόπουλος που μας έστειλε μήνυμα στην εκπομπή μου πρότεινε να κάνω κάτι διαφορετικό. Να περάσω τη γέφυρα της 25ης Μαρτίου που είναι στην Καλλιθέα, που είναι πάνω από τον ηλεκτρικό σταθμό. Όπως βλέπετε, αυτή η διασταύρωση είναι λίγο επικίνδυνη. Γιατί συναντιούνται τρεις Καλλιθέας. Είμαι 10 μέτρα από το σταθμό. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω μαζί με τον κύριο Γιώργο Παναγιωτακόπουλο να περάσω απέναντι. Έτσι. Δεν υπάρχει φωτεινό σηματοδότης. Περνάνε αυτοκίνητα από τη Σιβητανιδίου. Θέλω να περάσω. Πάμε απέναντι, κύριε Γιώργο. Δεν υπάρχει καν διάβαση, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει εκεί διάβαση. Για να το δούμε. Εδώ... Δεν υπάρχει ούτε διάβαση εκεί. Ναι. Τίποτα, ούτε πράσινο, ούτε τίποτα. Και εδώ από πίσω έρχονται αυτοκίνητα. Σήμα υπάρχει, αλλά διαγράμμιση δεν υπάρχει. Σήμα υπάρχει. Τίποτα, διαγράμμιση τίποτα. Δεν έχουν φτιάξει εκεί. Και ούτε καν έχει σήμα για να περάσει απέναντι. Η πράσινη. Ναι, μισό λεπτό όμως τώρα, για να είμαστε δίκαιοι. Μήπως αυτό είναι το εύκολο πέρασμα, αλλά αντιθέτως πρέπει να κάνουν την αντίστροφη πορεία και να πάνε μέσα από το περίπτερο. Δηλαδή να πηγαίνει στο σταθμό όχι από αυτή την πλευρά της γέφυρας που είσαστε εσείς, αλλά από την απέναντι πλευρά, την πιο ασφαλή. Πρέπει να κάνεις τον κύκλο, λοιπόν. Πρέπει να κάνεις μερικά βηματάκια παραπάνω. Μερικά βηματάκια παραπάνω. Ρίχνουν και τη χοληστερίνη. Δηλαδή, έτσι όπως γυρίζει η κάμερα, πολύ σωστά, φέρτε την κι άλλο να γυρίσει κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Κάτσε να μας πει και ο Γιώργος. Να κάνει 180 μοίρες. Για δώσε το λόγο και στον κύριο Γιώργο που μας έστειλε το θέμα και μένει εκεί. Ναι, φυσικά. Αυτό. Και έτσι πάμε στο σταθμό της Καλλιθέας. Σας ακούμε, σας ακούμε. Και από το Σάλτε, γεια σας. Καταρχήν ευχαριστούμε για τις ευαισθησίες που δείχνετε σε τέτοια καλά. Θέματα. Εγώ να σας πω μόνο ότι πολλοί υπεραστικοί, πολλοί διαβάτες έρχονται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Βαριούνται να κάνουν τον κύκλο, κύριε μου. Είναι και πολλοί υπερήλικοι, έγκυες γυναίκες που δεν έχουν την... ευχαίρεια να κάνουν ολόκληρο κύκλο για να περάσουν σε αυτό το σημείο. Μην τα μεγαλοποιούμε κιόλας. Μεταξύ όχι, μας, δηλαδή. Έχουμε γίνει μπροστά μας αρκετά ατυχήματα. Κακώς περνούμε από εκεί πέρα μεταξύ μας. Κακώς το χρησιμοποιούμε αυτό το σημείο για να περάσουμε απέναντι. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά απλώς το βλέπω με τη λογική δηλαδή. Πρέπει να τοποθετηθεί εκεί φανάρι, διάβαση. Να βλέπουμε για και την κυρία που πέρασε. Για τους πεζούς. Διάβαση λοιπόν. Έτσι. Για τους πεζούς, γιατί έχουν φανάρι για τα αυτοκίνητα. Βάλουμε, μην γίνομαι εγώ τώρα αλλά αυτοί, του... που έχουν, αυτοί που μένουν εδώ απέναντι δεν μπορούν. Περνάνε εδώ απέναντι, θέλουν να περάσουν και να πάνε εδώ δίπλα. Δεν μπορούν να κάνουν ολόκληρη διαδρομή. Είναι κάποιοι που δεν μπορούν. Εντάξει, και διακινδυνεύουν και περνάνε πολύ από εδώ. Παντού και φανάρια παντού είναι αδύνατον να μπουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρα σε κάθε περιοχή από αυτές που μένουμε όλοι θα υπάρχουν σημεία που θα θέλαμε να υπάρχει μία διάβαση. Εσείς λέτε ότι θα διευκόλυνε να υπάρχει και εκεί για να μην γίνεται όλος αυτός ο κύκλος και το γύρω-γύρω που περιγράφουμε. Όμως τρόπος υπάρχει, κύριε Γιώργο, τώρα βλέποντάς το, είναι η αλήθεια. Ναι. Για να περάσεις με ασφάλεια δηλαδή, αυτό λέμε. Αλλά εμείς θα το προωθήσουμε το έτοιμά σας. Γι' αυτό ήμασταν και εκεί και έτσι, σήμερα. Γι' αυτό και πήγαμε εκεί. Ευχαριστούμε να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.